πάμε σε ένα πολιτικό τραπέζι που εγώ θα το ρίξω έτσι και θα σχολιάσουν και οι τρεις, που κατά τη γνώμη μου είναι η ενδεχόμενη μελούμενη κυβερνητική εταίρη, εάν ο πρώτος δεν έχει αυτοδυναμία. Έχουμε κοντά μας τον βουλευτή και εκ νέου υποψήφιο βουλευτή κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και εκ νέου υποψήφιο βουλευτή, τον κύριο Κώστα Δαμαβολίτη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, και έχουμε κοντά μας και τον κύριο Μανώλη Σταματάκη από τους Πράσινους Δημοκρατικής και Δημοκρατική Αριστερά. Πρέπει να πω για τους ακροατές μου ότι με βάση την απόφαση του ΣΤΕ οι βουλευτές δεν έχουν απώλεια της ιδιότητάς τους μέχρι τη συγκρότηση της νέας Βουλής. Γι' αυτό έβαλα μπροστά το πρώτο πρόθεμα. Ουσιαστικά είναι υποψήφοι και οι τρεις. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Καλή χρονιά σε όλους. Βεβαίως. Κύριε Σταματάκη, έχουμε το ενδυνάμει κυβερνητικό σχήμα της επόμενης μέρας εδώ? Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση η Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά να συνεργαστούν ποτέ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Διαφέρουμε και στην ιδεολογία και στην πολιτική και στη θεώρηση του πώς βλέπουμε την Ελλάδα να εξελίσσεται χωρίς εθνικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν εμφανίσει ένα πλαίσιο που το λένε αντιμνημονιακό, και εκεί εγώ διερωτάμαι πώς μπορούν να λένε ότι είναι αντιμνημονιακοί και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή και ο Δημαράς το Άρμα και το ΚΚΕ και να θυμηθώ και ένα σωρό άλλα μικρά κόμματα που κατεβαίνουν στη Βουλή, η Ανταρσία παράδειγμα, και να λένε όλοι είναι αντιμνημονιακοί χωρίς να καθορίζουν τι ζητούν από το μέλλον της Ελλάδας και με ποιους μαζί και με ποιους όχι. Πείτε μου κάτι, αν υποθετικά, με βάση δημοσκοπήσεις, γιατί η κάλπη θα αποφασίσει να μην τρελαθούμε, η σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την επόμενη μέρα έχει ένα υπόλοιπο τριών βουλευτών, το οποίο το έχει η Πράσινη Δημάρ, και σας πει το πρώτο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι δημοσκοπήσεις. Εντάξει, ελάτε να συμφωνήσουμε σε ένα μίνιμουμ πλαίσιο για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης με όρους και προγραμματική συμφωνία, την οποία αποδέχονται και η ΑΝΕΛ και φυσικά να τη δεχτείτε κι εσείς. Θα πείτε πάλι όχι? Δεν έχουμε συζητήσει τέτοιο ενδεχόμενο. Άρα μπορώ να πω μόνο την προσωπική μου γνώμη. Εγώ, ο Μανώλης ο Σταματάκης, λέω όχι από τώρα. Μάλιστα. Γιατί ξέρω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν είναι ένα ενιαίο κόμμα, αν και εμφανίζεται έτσι, αλλά είναι ένα σύνολο αντιευρωπαϊκών και ευρωπαϊκών διαφορετικών, ας πούμε, συνιστοσών, που δεν ξέρουν πού πάνε και τι αλωνεύουν. Μάλιστα. Αντιστοίχως, το ερώτημα είναι κοινό, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Δαμαβολίτη. Τι λένε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες? Να απαντήσω καταρχήν, αφού τον άκουσα με πολύ προσοχή και κυρίως χωρίς να τον διακόψω, τον κύριο Σταματάκη, ότι εξυπακούεται ότι είναι πολύ δύσκολο, ακατόρθωτο, να συνεργαστούμε με ένα κίνημα το οποίο έχει τις τάξεις του Τιρεμπούση, που μιλάει για συνωστισμούς. Με ένα κίνημα το οποίο συνεργάστηκε με τους αρχιτέκτονες της καταστροφής Σαμαρά και Βενιζέλο, και επειδή το κίνημα αυτό, η Δημοκρατική Αριστερά, δεν έκανε καλές εκτιμήσεις και δεν ήρθε σε απόλυτη σύμπνοια με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα βγαίνει στον δρόμο με τη σημεία ψηλά. Πάει αυτό. Το θέμα της συνεργασίας το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Ξεκινάμε πάντα με τη μέθοδο της αφαιρετικής, δηλαδή τι απομονώνουμε για να δούμε τι θα επιλέξουμε. Τώρα το ερώτημα για τον μέσο ψηφοφόρο είναι ευχαριστημένος σε αυτά τα χρόνια που κυβερνήθηκε από το σχήμα του Αντώνη Σαμαρά? Πρέπει να διερωτηθεί, να εξετάσει προσεκτικά τις δύσκολες ή τις εύκολες στιγμές της μνήμης του και να αποφασίσει. Αν δουλέψει η μέθοδος της αφαιρετικής, το πιο πιθανό είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένος, πάει στην άκρη. Οπότε εξετάζει τα επόμενα ενδεχόμενα. Βάσει λοιπόν δεδομένων, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θα είναι μέσα σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Είτε είναι κυβέρνηση εθνικής ενότητας, που αυτό εμείς θέλουμε, είτε είναι ένας συνασπισμός κομμάτων. Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι το έλλειμμα το οποίο παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εθνικά θέματα, στο μεταναστευτικό, στις σχέσεις εκκλησίας-κράτους,
είναι τόσο μεγάλο που φέρνει μια μορφή επικινδυνότητας για την υπόσταση του κράτους. Θέλουμε να δούμε τι θα προκύψει από την νέα Βουλή. Με τις νέες δυνάμεις που θα προκύψουν, αυτό το οποίο έχουμε εμείς ως, παρουσιάζουμε ως κόκκινες γραμμές, είναι το σημείο το οποίο ξεκινάμε. Από εκεί και πέρα, όχι από εκεί και δόθε. Όποιος λοιπόν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτές τις κόκκινες γραμμές που προανέφερα για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μπορεί να κάτσει απέναντί μας σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε το ενδεχόμενο ενός κυβερνητικού σχήματος, διότι εμάς η αγωνία μας είναι ενεργητική, δεν είναι παθητική, είναι ενεργητική, γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε στο να αλλάξουν τα πράγματα. Κύριε Μιχελογιαννάκη, αν τα υπολογίσω με βάση τον εκλογικό νόμο, θα, κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να τρίβετε τα χέρια σας αν και οι οικολόγοι Δημάρ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και το κόμμα Παπανδρέου και το κόμμα Βενιζέλου βγουν εκτός Βουλής, εκτός ορίων Βουλής, χαμηλώνει και ο πύχης για μια αυτοδυναμία. Αλλά εγώ παίρνω το άλλο δεδομένο, ότι δεν έχουμε αυτοδυναμία και με βάση δημοσκοπήσεις είστε πρώτη δύναμη και έχετε ακούσει δύο ενδυνάμει συνομιλητές σας την επόμενη ημέρα. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, καταρχήν όσο αφορά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδυναμία θα πάρει. Η συμμάχη μας είναι η ίδια η κοινωνία. 35,6% έχεις όταν όλα τα κόμματα που δεν θα μπουν στη Βουλή είναι ένα δωδεκάρι. Και με 35% επίσης μπορεί να πάρεις αυτοδυναμία όταν δύο κόμματα, προσέξτε, δύο κόμματα δεν μπουν στη Βουλή και είναι στο κατόφλι του 3%, αρκεί να κρατηθεί αυτό που σε 97 δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα έχει γίνει, δηλαδή τα κόμματα τα υπόλοιπα που λέμε να είναι το 6,5 με 7. Να καταλάβει ο Ηρακλειώτης κάτι λοιπόν, ότι πάντοτε ήταν 6,5-7, σε ευρωεκλογές ήταν 15, κύριε Σαχίνη. Προσέξτε, ένα 7% λοιπόν των υπολείπων κομμάτων με ένα από τα δύο κόμματα που δεν ξέρω ποια θα είναι, δεν θα είναι στο κατόφλι του 3, δίνει αυτοδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό για να ξεφοβηθεί ο κόσμος, για να καταλάβει ότι η αυτοδυναμία, αλλά εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Αυτοδυναμία την έχουμε πάρει. Το ζήτημα είναι ότι εμείς και με αυτοδυναμία θα κυβερνήσουμε με συμμάχους την κοινωνία και μόνο. Η κοινωνία θα είναι αυτή που θα κάνει την ανατροπή, η κοινωνία θα είναι αυτή η οποία θα στηρίξει τις λογικές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί διαφορετικά θα είναι ένα χαμένο παιχνίδι για μας. Θα το χάσουμε το παιχνίδι, μακάρι να πάρουμε αυτοδυναμία και με άνεση αυτοδυναμία, αν δεν έχουμε τα λαϊκά μέτωπα και τα λαϊκά κινήματα. Και θα σας πω, κύριε Σαχίνη, τούτη τη στιγμή θα μπορέσεις παραδείγματος χάρη να πεις ότι θα χτυπήσω το λαθρεμπόριο καυσίμων να πάρω τα 6 δις χωρίς κοινωνία από κάτω? Θα μπορέσω να πάρω τα 5 δις από τον καπνό, από το λαθρεμπόριο, αν δεν έχω κοινωνία από κάτω? Θα μπορέσω να χτυπήσω τη λίστα Λαγκάρτ από το 2062 όταν έχουν ελεγχθεί μόνο 2? Τη λίστα Λίχνεστάιν όταν έχουν ελεγχθεί μόνο 4? Θα μπορέσω να πάρω όταν από τις 28.000 offshore εταιρείες από 3 μόνο έχουν πάρει 850 εκατομμύρια, κάντε την αναλογία στις υπόλοιπες? Θα μπορέσω να χτυπήσω τούτη τη στιγμή, εκτός από τα καρτέλ που σας είπα και το λαθρεμπόριο με τις offshore εταιρείες, όταν τούτη τη στιγμή στις 54.000 στο εξωτερικό των χρημάτων έχουν ελεγχθεί μόνο 10 και 15. Αυτό καταλαβαίνετε, ότι αυτές είναι συγκρούσεις οι οποίες έχουν ονοματεπώνυμο. Αν δεν έχουμε λοιπόν κοινωνικό μέτωπο, κοινωνία. Και τι θέμα αυτή η κοινωνία να είναι? Να είναι μια κοινωνία με κριτήρια τα οποία να είναι ακριβώς τα κριτήρια τα οποία θέσαμε και στις συνεργασίες που κάναμε. Διαγράφτηκα από το ΠΑΣΟΚ επειδή δεν ψήφισα το πρώτο μνημόνιο. Έφυγα από τη Δημάρ από την πρώτη στιγμή που έλεγα του Κουβέλη να μην κάνει τη συνεργασία την κυβερνητική. Τρίτον, και στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα η ιδιαιτερότητά μου, και τη γνωρίζετε πολύ καλά στα εθνικά θέματα, καθημερινά είναι και βγαίνει, το γνωρίζετε πολύ καλά ως δημοσιογράφος, και όχι μόνο σε αυτά, όπως και στο μεταναστευτικό, στο Δουβλίνο 2 και 3, όπως και καθημερινά στα ζητήματα τα οποία βγαίνουν στη φόρα, κρατώ μια ιδιαιτερότητα. Αυτή την ιδιαιτερότητα της κοινωνίας θέμε. Σίγουρα, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον πολυβιασμένο κόσμο, υπάρχουν και υγιή κύτταρα, τα οποία θα μπορέσουν να μπουν σε μια διαδικασία
συμμετοχής μαζί μας. Εγώ κάνω ανοιχτό κάλεσμα όμως, κύριε Σαχίνη. Κάνω ανοιχτό κάλεσμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γνωρίζετε ότι το έχω κάνει ήδη 8 φορές σε προσωπικό επίπεδο. Ότι θεωρώ αδιανόητο. Άρα έχετε επιλέξει που απευθύνεται την πρόσκληση. Θεωρώ αδιανόητο να μην έρθει μαζί μας. Όπως επίσης και στην Ανταρσία. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο κόμματα που είναι η επιλογή μας, έτσι. Αυτά τα κόμματα τα θέλω δίπλα μου. Αυτή την κοινωνία τη θέλω δίπλα μου. Είναι μια κοινωνία η οποία αυτή εκφράζεται μέσα στο δημοκρατικό προοδευτικό αριστερό πόλο που τους θέλω συμμάχους μου. Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση οικονομική και θέλω να πάμε σε μία ατζέντα αμέσως μετά που κατά τη γνώμη μου κακώς δεν συζητιέται, αλλά ξέρω ότι και οι τρεις έχετε άποψη. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μιχαήλο, για να έχει αυτόν τον κύκλο. Υπάρχει μια ασκήση απλής αριθμητικής για υποψήφιους πρωθυπουργούς που λέει ότι όταν αφήνει κανείς 500 ευρώ με επιτόκιο 2% και 100 ευρώ με επιτόκιο 10%, ποια είναι η περίπτωση που θα πληρώσει περισσότερα για τόκους. Είναι σαφές ότι εγώ θα προτιμούσα και στις δύο να οφείλω 100 με επιτόκιο 2%. Το ερώτημά μου είναι άλλο. Τα 321 δισεκατομμύρια ευρώ που λέμε στατικά ότι είναι αυτή τη στιγμή το χρέος μας έχουν ένα ετήσιο κόστος αυτή τη στιγμή της τάξης του 2%. Αυτό είναι το επιτόκιο. Ας πούμε λοιπόν ότι μας κουρεύουν, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα 221 δισεκατομμύρια ευρώ και μας αφήνουν ένα χρέος τάξης των 100 δις. Μένουν τα 100 δις. Αν τα επιτόκια τότε είναι 6 με 6,5, δεν θα είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Μιχαήλο Γιαννάκη? Κοιτάξτε τώρα να δείτε, θέτεται ένα πολύ ωραίο ερώτημα που έχει μια απάντηση η οποία έχει δύο πόδια. Το πρώτο πόδι. 260 δις έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 225 τα έχει δώσει στην τοκοχρεωλήσια. Γίνεται συζήτηση στην ερώτησή σας προχθές, όταν βγήκαμε και είπαμε ότι ξέρετε, εμείς θα εξοπλίσουμε με βραχυπόδεσμο δανεισμό, έτσι, θα εξοπλίσουμε το δημόσιο. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, λέει απάτη, ότι μέχρι τις 15 του Δεκέμβρη έχετε πάρει ήδη 15 δις, οπότε δεν μπορείτε να βρείτε άλλα χρήματα. Προσέξτε τώρα που είναι όλη η ζημιά. Οι δανειστές που είναι οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα για το 14, λένε. Λάθος. Μέχρι τώρα ο κύριος Σαμαράς έχει πάρει το 14, γνωρίζετε πόσα ακριβώς, 120 δις. Ξέρετε πόσα μένουν από τα 15 δις του προγράμματός μας για να πάρουμε ακόμα από το 14, 40. Δεύτερο ψέμα το οποίο χρησιμοποιούν. Τρίτον, λένε ότι αν χαλάσει τη συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα σου πει όχι, αν δεν συνονοηθείς. Λάθος. Το ψέμα να βγει από την εκπομπή του Σαχίνη σήμερα. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει ο μηχανισμός ΕΛΑ, ο οποίος μηχανισμός ΕΛΑ ανεξαρτήτως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δίνει χρήματα. Μιλούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε. Ατέρμονα τα δίνει τα χρήματα, ή σου λέει πρέπει να. Τα διεκδικείς, αλλά κάνεις διαπραγμάτευση. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Όταν εγώ χώρισα την περιουσία με την αδερφή μου και είπαμε με το λόγο τιμής τελειώσαμε. Με το λόγο τιμής τελειώνει επειδή στα αδέρφια. Διαπραγμάτευση όμως θα πεις σκληρούς όρους. Και όχι αυτά τα χάλια, να πούμε, των μνημονιακών κυβερνήσεων όλων των σχημάτων τα οποία γίνανε. Απόδειξη δε αυτινού που σας είπα τα τέσσερα επιχειρήματα τα χθεσινά του βραχυπρόθεσμου είναι σήμερα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά για την Τέντερ, εγκυρότατος δημοσιογράφος. Διαβάστε σήμερα. Χάντε Πλάστ, Τσάιτζετούγκ, Σπίγκελ και Φανιλάσιο Ναταϊ. Τι λένε, ξεκάθαρα, δεν υπάρχει Brexit. Δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό πάντα. Εγώ σας ρώτησα. Έτσι. Πάμε σε κούρεμα όπως λέτε και θέλω τώρα μονολεκτικά να μου πείτε. Αλλά σας λένε οι άλλοι, ωραία, αφού πήγαμε στο κούρεμα, τέλος το επιτόκιο που ξέρατε. Το δωράκι αυτό του 2%. Βγες στις αγορές με 6,5, με 7 θέλουμε εμείς το επιτόκιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή κουρέψαμε, μείνατε 100 δις. Άμα το επιτόκιο του είναι 6,5-7, πάλι στα ίδια δεν είμαστε. Όχι, και θα σας εξηγήσω γιατί δεν είναι όχι. Δεν μου λέτε, τούτη τη στιγμή. Το δημόσιο χρέος πανευρωπαϊκά. Προσέξτε την απάντηση. Και εκείνο όλο το παιχνίδι. Το οποίο χθες το είπε ξεκάθαρο ο Φασίνας. Ο Φασίνα είπε χθες το εξής. Τι απειλείτε και παίζετε παιχνιδάκια στην Ελλάδα, όταν τούτη τη στιγμή το δημόσιο χρέος της Ευρώπης πήγε από το 65 στο 95%, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η απάντηση. Σήμερα τη δίνουν πανευρωπαϊκά αυτά. Θες να κάνεις διαπραγμάτευση, κύριε Σαχίνη, θα κάνεις. Δεν θες να κάνεις, δεν θα δημιουργήσεις ιστορίες. Δηλαδή, μια ανοχή μέσα, δεν θα κάνεις. Μάλιστα. Εμείς είμαστε Ευρωπαϊκό Κόμμα, μέσα στο ευρώ, και δεν έχουμε καμία μα καμία διαφορά μέσα μας σε αυτά που μας καταγγέλνουν ότι υπάρχουν συνιστώσεις. Να το πω απλά. Τούτη τη στιγμή λένε έρθει ο Λαπαβίτσας, έρχεται τούτη τη στιγμή ο Λεουτσάκος, και σου λένε ή ο Λαφαζάνης, και σου λέει έξω από την Ευρώπη. Ποιος το πω αυτό?
Να σας πω το εξής, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Να πάμε να φάμε μαζί μια πίτα γύρω στα Λιοντάρια το βράδυ. Το 80% της πίτας είναι εισαγμένη. Το καλαμάκι 100%. Το χοιρινό 85%. Η ντομάτα 65%. Το γιαούρτι 45%. Φτιάξτε μου την πίτα να έχει παραγωγική ανασυγκρότηση να είναι 100% ελληνική και έλα στην δραχμή. Αυτό λένε. Αλλά δυστυχώς κόμματα ομοιοειδή, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με αριστερά, λένε ότι δεν υπάρχουν συνιστώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε ευρωπαϊκό κόμμα, πιστεύουμε στο Ευρώπη, αλλά έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Τη διαπραγμάτευση που άλλοι δεν την έχουν και έχουν ανοχή. Μάλιστα. Κύριε Σταματάκη. Εγώ έχω, ας πούμε, τεράστια έκπληξη. Ο κύριος Μισελογιαννάκης ήρθε στη Δημοκρατική Αριστερά, καταλύστεψε τους ψήφους, τους χρησιμοποίησε προσωπικά και έφυγε από τη Δημοκρατική Αριστερά. Εντάξει, μη λέμε καταλύστεψε τώρα. Καταλύστεψε. Εντάξει. Δεύτερον θα πω, υπάρχει στην πολιτική χαμελεοντισμός. Αλλάζω χρώματα με το εύκολο. Όλα που λέμε σήμερα ή ακούσαμε είναι ψευδόνυμα και ψευδεπίγραφα. Η Ευρώπη και η θεσμική της ουσία σέβεται τις εκλογικές διαδικασίες, σέβεται τις κυβερνήσεις, σέβεται τις διαπραγματεύσεις. Ένα μεγάλο ψέμα βγήκε σε αυτή την κοινωνία και το κακό ο λαϊκισμός, γιατί ο Μισελογιαννάκης είναι εκπρόσωπος και του λαϊκισμού. Πέρασε μέσα στην κοινωνία, μνημόνιο αντιμνημόνιο. Η Ελλάδα οπωσδήποτε θα είχε μνημόνιο. Θα ήταν καλό ή κακό, σκληρό ή λιγότερο σκληρό, αλλά από την ώρα που δεν είχαμε δικό μας νόμισμα θα μπαίναμε σε ένα μνημόνιο, δηλαδή μια κουβέντα, μια συζήτηση με όλες τις άλλες χώρες που είχαμε κοινό νόμισμα. Τις 17 ή 19, και το αστείο είναι ότι ο Τσίπρας δεν ήξερε ότι τώρα οι χώρες αυτές έχουν γίνει 19 και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι 28 και σε όλο τον πλανήτη. Εκείνες οι προοδευμένες, δημοκρατικές, με καλό κοινωνικό κράτος, με ηρεμία, ειρήνη, είναι οι χώρες της Ευρώπης. Όποιος λέει οτιδήποτε άλλο, και το λέει και το κουκουέ που θέλουν να φύγουν από την ΕΟΚ, και όποιος άκουγε χτες βράδυ την Κανέλη μαζί με την. Με τους άλλους, τι λένε, και η Ανταρσία το ίδιο λέει. Δεν ζητάς τις ψήφους κάποιον που έχετε εντελώς αντίθετες απόψεις, εκτός κι αν έχεις μια κρυφή ατζέντα που θες να το πας να φύγεις από την Ευρώπη και από τον Ευρώ. Εγώ τι πιστεύω, υπάρχει, γιατί εξαιρούμε φυσικά όλοι μας τη Χρυσή Αυγή. Πάντως βλέπω επιχειρηματολογία ομοειδή με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα, κύριε Σταμ. Πώς? Όχι, αυτό όχι. Οι σοσιαλιστές λένε, γιατί η επιδίωξη της ολοκλήρωσης της Ευρώπης με ανθρώπινο πρόσωπο και Ευρώπη των λαών περνάει μέσα από τους θεσμούς της Ευρώπης. Αν εκτός το Μαστρίχτ. Μάστριχτ το λέμε εμείς, γιατί βάζουμε λάθος τον τονισμό επειδή είναι λατινό. Αυτή πάει στον τελευταίο, δεν πειράζει. Είχαμε και το Μάστριχτ και τη Λισαβόνα και το Άμστερνταμ και όλες άλλες τις συνθήκες. Θα είχαν προχωρήσει οι συνθήκες της Ευρώπης και η Ευρώπη θα έχει εργαλεία για να επιδιώξει να μην χρησιμοποιήσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλοι μας ξέρουμε ότι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν μπορεί να τυπώσει χρήμα αν όλοι δεν το συμφωνήσουν. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα τώρα εν σχέση με τις ρευστότητες. Που και αυτό θέλουν να το αγνοούν από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπλεχτεί σε ένα πλέγμα, εγώ ας το πούμε, τεχνικών του λαϊκισμού που χειρίζονται όλα αυτά. Ήμουνα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουνα υποψήφιος στις εκλογές του 2009. Εμείς γιατί φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί μπάταρε κυριολεκτικά στον τυχοδιοκτισμό και στον αριστερισμό. Έγινε νέο κόμμα μόνο για να έχει το δικαίωμα μέσα από τον εκλογικό νόμο να πάρει τις 50 έδρες, που είναι ενάντια σε εκείνο που πρόβαλε η αριστερά, την απλή άδολη αναλογική. Εντάξει, τον εκλογικό νόμο θα σας πει κάποιος, δεν τον έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πρέπει να τον αλλάξει. Και αν λέει ότι θα βγει πρώτο, να βάλει και στο πρόγραμμά του να τον αλλάξει. Αν γίνει κυβέρνηση, θα δούμε, θα κρυθεί. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο, κύριε Σταματάκη. Λέτε εσείς για κυβιστήσεις προς τον αριστερισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σας αντιτείνουν όμως σήμερα στην κοινωνία ότι ο αρχηγός των κυβιστήσεων είναι ο πρόεδρος του κόμματός σας. Δηλαδή, τη μία ήταν σε μια συνεννόηση με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στην τρικοματική, μετά δεν του άρεσε η τρικοματική, έφυγε από την τρικοματική και φτάσαμε να λέει, και εσείς το καταγγείλατε, μόλις προχθές στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που επικρίθηκε από το κόμμα του γι' αυτό, ότι ήταν πολλά φαίνεται τα λεφτά και δεν ψήφισε πρόεδρο ο κ. Κουβέλης. Απαράδεκτο αυτό να λέει. Από την άλλη όμως, ξέρετε ότι ο κόσμος σας λέει ότι είστε οι αρχηγοί, οι μαέστροι της πολιτικής κυβίστησης. Τι τους απαντάτε? Τους απαντάμε ότι έχουν πέσει θύματα ενός λαϊκισμού. Η δημοκρατική αριστερά τότε, την ώρα
που υπήρχε η δυνατότητα αν δεν πηγαίναμε και τα τρία κόμματα, γιατί τα δυο είχαν ήδη μια σχετική πλειοψηφία στη Βουλή, δηλαδή είχαν τη δεδηλωμένη. Δεν μπαίναμε κι εμείς, δεν θα σχηματίζαμε, θα πηγαίναμε για τρίτες εκλογές, οπότε η χώρα θα καταβαρωθρότανε. Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή μπήκαμε στην κυβέρνηση, κάθαμε ένα χρόνο και όταν είδαμε ότι ο προσπαθούσε η κυβέρνηση αυτή σε συνεργασία σε Σαμαρά Βενιζέλου να δημιουργήσει μία εντελώς διαφορετική πορεία σε αυτά που είχαμε πει και έβαζε θέματα. Παράδειγμα, ένα από τα κύρια που δεν το ξέρει κανείς που διαφωνήσαμε ήταν γιατί να εκχωρηθούν και στη ΔΕΗ τα δίχτυα στους καινούριους αγοραστές. Εμείς λέγαμε να απελευθερωθεί η ενέργεια, αλλά να μην εκχωρηθούν τα δίχτυα στη ΔΕΗ. Και η ΕΡΤ και ένα σωρό άλλα πράγματα. Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που διαφωνούμε με τον κύριο Δαμοβολίτη ριζικά. Υπήρχαν τέτοια θέματα. Η δημοκρατική αριστερά, μικρό κόμμα, συνθλίφθηκε από ένα σύστημα που δούλευε λαϊκά, αυτό που ονομάζει κοινωνία και θέλουμε την κοινωνία στους δρόμους. Δεν τα κάνουμε, πιάνουμε κάτι. Θα λέμε, πιάστε τα λαφρέα τσιγάρα, θα βάλουμε κολυμπητές να γυρνάνε το Αιγαίο, να βρούνε ποια καράβια μεταφέρουν λαφρέα τσιγάρα. Το λαθρεμπόριο του καπνού γίνεται από την Ιταλία, από γύρω. Θα πούμε στην Europol, ψάχνει τα καράβια και μας δίνουν τα δηλωτικά εμπορευμάτων. Να που είναι ο λαϊκισμός. Από τα τσιγάρα, τα λαφρέα θα βγάλουν να καλύψουν το πρόγραμμα. Θέλετε να κουβεντιάσουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να δείτε. Από το λαθρεμπόριο, κύριε Σταματάκη, να μην πάρουμε χρήματα. Να πάρουμε. Να τα ακούσει το Ηράκλειο. Κύριε Σταματάκη, να το ακούσει το Ηράκλειο. Λέω δεν μπορεί να πει στο Σταματάκη τα 6 δι των καυσίμων. Και λέω, τα ξέρει, δεν τα θέλει. Να τα ακούσει το Ηράκλειο. Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Να τα ακούσει δεν το Ηράκλειο. Δεν είπα για τα κάψιμα. Έχουν ονοματεπώνυμο 5 οικογένειες. Εγώ δεν καπνίζω και δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει, επειδή δεν καπνίζετε. Αυτή είναι η πολιτική σας και αυτό θα εξαφανιστείτε. Γιατί είναι, θα είσαι πάντα λαϊκιστής. Ιστορία. Εγώ δεν σας κρίνω. Τότε. Κρίνω. Μου είπε ο κρίνο το Ηράκλειο. Μια ώρα που να με κρίνετε. Εγώ προσωπικά το κρίνω. Η Δημάρ του Κουβέλη, οι πυρακλειώτες, τα καρτέλα να μην τα αγγίξουμε. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Αυτό είπα, τα καταλαβαίνω όλα. Σου λέω αυτά που μόνο προσωπικές αντιθέσεις θέλετε να κάνετε. Πολιτική δεν έχετε. Σοβαρολογείς. Ολοκληρώστε γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Συνεχίστε. Σέβομαι τον άλλο. Ελάτε, κύριε. Γι' αυτό θα σας έλεγε ένας βουλευτής. Ένας βουλευτής θα σας έλεγε. Όλοι ήρθαν για να διαλύσουν τη Δημάρ. Για μένα τελειώνει αυτό. Εμείς θέλουμε σοβαρή Ελλάδα, τίμια Ελλάδα που εκπληρώνει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και ζει μαζί με τις καλύτερες χώρες στον πλανήτη, τις ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Δαμαβολίτη. Νομίζω ότι οι ακροατές εξάγουν συμπεράσματα και νομίζω ότι η ποιότητα της συζήτησης με τέτοιους τόνους δεν νομίζω ότι δίνει και τα καλύτερα στοιχεία. Καλά, δεν είμαστε και λαός κομιλφό τώρα, δεν είμαστε και Σουηδοί, μην τρελαθώ. Έλληνες είμαστε. Εντάξει. Επειδή είμαστε Έλληνες, πρέπει τα καλά χαρακτηριστικά σε μια συζήτηση και τη στοιχειώδη αγωγή να την κρατήσουμε, γιατί είναι προϊόν της κουλτούρας μας και της ιστορίας μας. Λέτε όμως ουσιαστικά πράγματα και στην ένταση απάνω όλοι σας, πιστέψτε με. Ελάτε, πείτε μου εσείς τι λέτε. Κοιτάξτε, ναι. Το ερώτημα είναι σαφές. Είναι το μείζον θέμα που λένε όλοι. Κούρεμα εμεί, κούρεμα επί μήκυνση. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από λίγο πιο πίσω. Μέχρι χθες το μεγάλο πρόβλημα ήταν στα πάνελ αν το χρέος είναι βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο. Ο διεθνής επενδυτικός στίβος, οι αγορές, οι οικονομολόγοι και όλοι οι υπόλοιποι που είναι σχετικοί με το θέμα φωνάζαν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Η κυβέρνηση Σαμαρά φώναζε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά και να στοιχειοθετούμε πράγματα, να φτάσουμε στη μαγική λέξη που λέει τέτοια διαπραγμάτευση. Έχουμε λοιπόν τον Ντάισενμπλουμ, ο οποίος έκανε τη δήλωση και είπε ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει θέμα εξόδου της Ελλάδος από την Ευρωζώνη πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον να ακούσει ο κόσμος τα επιχειρήματα τα οποία παρουσίασε σε μια εκπομπή ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Δουνουτού, που είπε ότι υπάρχει κεφαλαιακή επάρκεια μέχρι το 2015 και ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα διακινδυνεύσει το κύρος της, και όταν λέμε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εννοούμε τη δεξαμενή που χρηματοδοτεί όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης, τις κρατικές, τις συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης. Έχοντας λοιπόν υπόψη αυτά, πάμε και με αυτά στη μαγική λέξη που λέγεται διαπραγμάτευση. Γιατί να συζητάμε
για το πώς θα είναι το χρέος και να μην σταθούμε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που υπαγορεύει το Euribor. Από τη στιγμή που γίνει ένα κούρεμα, διότι είπαμε ότι τα σύνθετα προβλήματα έχουν απλές λύσεις όταν πατήσουμε στο κομβικό σημείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κομβικό σημείο είναι το δημόσιο χρέος. Όλοι καταλήγουν, είτε είναι από ανατολικές σχολές, είτε είναι από δυτικές, ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση αν τυχόν και δεν κουρευτεί το ελληνικό χρέος τουλάχιστον κατά 54%. Και εκεί είναι η ουσία του πράγματος. Δηλαδή, είτε πάμε στην διαδικασία που λέει, ας πούμε, το κίνημα το δικό μου, διαγραφή, είτε πάμε στη διαδικασία που συζητάνε άλλα κόμματα και λένε, ας πούμε, κούρεμα, είναι ένα και το αυτό. Ουσιαστικά ρίχνουμε στο μισό το χρέος για να μπορεί να είναι διαχειρίσιμο. Και πότε ένα χρέος είναι διαχειρίσιμο? Όταν μπορεί να εξυπηρετείται από τα πρωτογενή του πλεονάσματα. Τα πρωτογενή του πλεονάσματα όμως να βγαίνουν μέσα από διαδικασίες που αυτές οι διαδικασίες να εξασφαλίζουν όχι λεφτά, όχι πλούτη, όχι χρυσάφια, όχι παλάτια. Ένα πράγμα. Την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Κύριε, σας θέτω στο τραπέζι τον εξής προβληματισμό, διότι καλή οικονομική δείκτηση, οικονομετρία και ό,τι ακούμε τεχνικά. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τα μεγάλα ερωτήματα για το τι θα κάνουν οι αγορές, μνημόνια, αντιμνημόνια και χρεοκοπήσεις, υπάρχει και μια πραγματικότητα στη χώρα. Θέλω να σας βάλω στο τραπέζι τις εξής σκέψεις μου. Ασχολείστε και τι λέτε ως κόμματα με το γεγονός ότι οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ασχολείστε και τι λέτε ως κόμματα για το γεγονός ότι το 75% των ανέργων δεν έχει εργαστεί καθόλου για περισσότερους από 12 μήνες. Και ενώ έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, οι απολύσεις δεν σημαίνουν επαναπρόσληψη αυτόματα, το αντίθετο. Ασχολείστε και τι λέτε ως κόμματα από το γεγονός ότι ο μη οικονομικά ενεργά πληθυσμός της χώρας έχει ξεπεράσει τον οικονομικά ενεργό. Θέλω εδώ να τα πείτε στους συμπολίτες σας, ο καθένας ως κόμμα, ξεκινώντας αυτόν τον κύκλο από εσάς, κύριε Δαμαπολίτη. Η πρώτη επίσκεψη, μάλλον από τις πρώτες επισκέψεις που έκανα ως... Δεν ακούω μου καλά? Τώρα ακούγεστε. Ωραία. Από τις πρώτες επισκέψεις που έκανα με το που εξελέγινε βουλευτής ήταν στο Σύλλογο Τριτέχνων, γιατί ο Σύλλογος Πολυτέχνων τώρα πάει προς απόλυση ιδιότητος. Ο Σύλλογος λοιπόν Τριτέχνων, εκεί ο Μανώλης Χλωριανάκης, που νομίζω είναι ακόμα και ο ίδιος πρόεδρος, μου είπε ότι έχουμε μείον 35.000 γεννήσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να το πάρουμε ως αριθμό και να εμβαθύνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο στο οικονομικό. Μα όταν σου βάζουν τεκμήριο το παιδί, όταν έχεις όλες αυτές τις λόγχες περιμετρικά που έρχονται κατά πάνω σου, είτε είναι από την ανεργία, είτε είναι από την ακρίβεια, είτε είναι από τη φορολόγηση, μπορείς εσύ υγιώς και πτώμενος να φέρεις μια ψυχή στον κόσμο? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Από την άλλη, έχουμε και την κουλτούρα, τη δεοντολογία. Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να το θίξω, αλλά μου δώσετε μια καλή ευκαιρία. Δυστυχώς, μονοπολεί σε ένα τραπέζι τώρα στις προεκλογικές συζητήσεις το θέμα το οικονομικό. Και θέλω να πω εγώ, η οικονομία είναι μόνο, είναι η μονόπλευρη υπόσταση του κράτους? Το κράτος έχει μια υπόσταση με πολλές ιδιότητες και ουσιαστικές. Αν το κράτος ήταν ένα ανθρώπινο σώμα, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά το ξαναλέω και στην εκπομπή σας, σίγουρα ο εγκέφαλος ήταν η οικονομία. Η καρδιά όμως είναι τα εθνικά και τα κοινωνικά θέματα τέτοιας φύσεως που δεν συζητώνται. Και εδώ είναι και ένα από τα μεγάλα κενά τα οποία παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και το θίγω αυτό με αφορμή αυτό που κουβεντιάζουμε, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει μόνο να μου φέρεις ένα τσουβάλι λεφτά και αν μου το φέρεις μου λύσεις το πρόβλημα. Είναι και άλλα τα ζητήματα που με απασχολούν. Με ενδιαφέρει δηλαδή αν ο γιος μου αύριο κάθεται στο ίδιο θρανείο με ένα παιδί που είναι υιοθετημένο από οικογένεια ομοφιλοφίλων και θα μοιράζονται τις ίδιες εμπειρίες. Κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει τα φρένα αυτήν την κατηφόρα, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια ελλειμματικότητα και αυτό το θέτω ως ζητούμενο ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας. Για να δείξω ότι τα λαμβάνουμε όλα υπόψη. Για την ανεργία που είπατε, γιατί συμπυκνωθήκαν πολλά στοιχεία μέσα σε μια ερώτηση. Για να υπάρξει ανεργία, πάνω απ' ότι η ανάπτυξη
έχει κολλήσει, δεν υπάρχει, δεν αναπτύσσεται τίποτα. Περιμένετε, δυστυχώς μπαίνουμε τώρα σε καταγγελτικό λόγο, κάτι το οποίο δεν πρέπει να καλλιεργείται ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο, πρέπει να υπάρχει μια δημιουργική πρόταση. Αλλά για να υπάρξει δημιουργική πρόταση, πρέπει πρωτίστως να βρει τη ρίζα του κακού. Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ας πούμε, στην οικοδομή που έχει 240 επαγγέλματα με τον έμφυα? Πέστε μου, εκτός όλη τη συνθλιβή που έχει υποστεί αυτός ο κλάδος από την οικονομική κρίση, με τον επιπλέον φόρο, πέστε μου ποιος θα έχει διάθεση από εδώ και στο εξής να οικοδομήσει. Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν η φορολόγηση είναι στο 28%, ενώ στις όμορες χώρες είναι από 8 έως 11%. Ο επενδυτής, δηλαδή μικρός ή μεγάλος, πώς θα επιβιώσει? Εμείς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί από τη στιγμή που έχουμε τελείως διαφορετικά δεδομένα στον ανταγωνισμό από ό,τι έχει ο Βούλγαρος, ο Αλβανός, ο Σκοπιανός, ο Τούρκος, ο Ρουμάνος. Παίρνουν αυτά τα κράτη. Παίρνουν αυτά τα κράτη γιατί οι επενδύσεις αναπτύσσονται ρακδαία στα παράλια της Τουρκίας. Ξέρετε τι ξενοδοχειακές επιχείρησης αναπτύσσονται και με τι ρυθμό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα δεδομένα. Και ένα από τα πολύ βασικά, και αυτό το οποίο είναι πάγιο αίτημα του κινήματός μας, του κομματός μας, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε, για να υπάρξει ανάπτυξη, που η ανάπτυξη σημαίνει θέσεις εργασίας, του τέστην χαμήλωμα του ποσού της ανεργίας, οπωσδήποτε φορολογικό καθεστώς χαμηλό με δεκαετή τουλάχιστον συνταγματική ισχύ. Αυτό που τρομάζει περισσότερο τον επενδυτή δεν είναι αν θα βγει άλλο κόμμα να κυβερνήσει και αν τηρήσει τις δεσμεύσεις. Είναι ότι και μέχρι τώρα υποτίθεται σε αυτούς που επικαλούνται τη σταθερότητα, ο Υπουργός Οικονομικών δεν αλλάζει σε κάθε κόμμα, αλλά αλλάζει και στο ενδιάμεσο μια κυβέρνηση τα αλλάζει όλα. Πώς λοιπόν μπορεί, με ποια λογική μπορεί να έρθει ο επενδυτής εδώ πέρα? Μάλιστα, κρατήστε το. Κύριε Σταματάκη. Ήμασταν και πάντα, και ένα από τα συνθήματά μας είναι ότι πρέπει να περάσουμε αυτή την κρίση με την κοινωνία όρθια. Όλα τα κοινωνικά προγράμματα και ακόμα περισσότερα θα τα στηρίξουμε, και αυτά που γίνονται από το κράτος και αυτά που γίνονται από τον εθελοντισμό και από τους δήμους. Γιατί στην κοινωνία μας ένα τεράστιο ποσοστό αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης που πάρα πολύ μεγάλωσε καλύφθηκε και από την ιδιωτική πρωτοβουλία μαζί με την εκκλησία και από τους δήμους και στο βαθμό που μπορούσε, γιατί έπρεπε να περιορίζει την χρήση χρημάτων και πόρων το κράτος, γιατί ήταν υπερτροφικό και δεν παρήγαγε προϊόντα ή υπηρεσίες χρήσιμες. Δηλαδή, κρίνοντας το προηγούμενο κράτος της διαπλοκής, της διαφθοράς και τα λοιπά, είχε πολλούς υπαλλήλους και το έργο του ήταν μηδαμινό. Οι Ευρωπαίοι, βλέποντας το αυτό, του είπαν περιόρισε τις δαπάνες σου τις δημόσιες, και την πλήρωσε και η κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη ανεργία ήταν από ποιο χώρο? Τον ιδιωτικό, το χώρο της οικοδομής. Αλλά πώς θα ξανακάνουμε να ζωντανέψει η οικοδομή? Με τέτοιους νόμους υποβοηθητικούς και με αλλαγή του τρόπου της κατοικίας, και με το κτηματολόγιο και με τις χρήσεις γης και με την προώθηση όλων των άλλων συμπληρωματικών κομμάτων, δηλαδή πραγμάτων, όχι κομμάτων, πραγμάτων. Τι βλέπαμε μέχρι στιγμής? Κανένα σχέδιο, κανένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Και η ύφεση έφερνε περισσότερη ύφεση, και η ύφεση έφερνε περισσότερη ανεργία. Ήδη χάσαμε και την περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου και την περίοδο του Σαμαρά όλα τα προγράμματα που ερχόταν από την Ευρώπη. Η απορροφητικότητά μας δεν ήταν πάνω από 20-25%. Γιατί τα χάσαμε? Τεράστια κοινωνικά προγράμματα υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πόνο του, να μην αφήσουμε κανένα στην δυστυχία, και υπάρχει πολλή δυστυχία. Κύριε Μιχαλογιαννάκη. Στάξτε, καταρχήν συμμετέχω και ο Θεός να συγχωρέσει τους τόσους Ηρακλείωτες που έχουν αυτοκτονήσει. Ως βουλευτής το λέω, γιατί τα μνημονιακά κόμματα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Δημάρ δεν θα τα συγχωρέσει. Ο Θεός λοιπόν να συγχωρέσει τον Ηρακλείωτη. Ένα είναι αυτό. Πράγματι έχουμε 20.000 θανάτους περισσότερους από γεννήσεις, αλλά τα λόγια αυτά που λέγανε και στην αριστερά, στη Δημάρ που λέγαμε εκεί, και μένανε μόνο λόγια, θέλουν και μια απάντηση. Κύριε Ζαζίνη,
Αν δεν φέρεις τον κατώτατο μισθό στα 751, αν δεν δημιουργήσεις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, άμα δεν ξαναφέρεις την επεκτενασιμότητα, τη μετενέργεια, δεν καταργήσεις τη ρυθμίση των μαζικών απολύσεων και δεν κάνεις το σχέδιο των 300.000 θέσεων εργασίας, τις οποίες έχω μεγάλη, αυτό είναι τελειωμένη ιστορία. Δεύτερο, είναι τελειωμένη ιστορία αν δεν δώσεις τη δυνατότητα στους ανέργους να μην πληρώνουν δημοτικά τέλη, να έχουν δωρεάν μετακίνηση, να μην τους κόψεις νερό και τηλέφωνο, να τα ακούσει ο Ηρακλειώτης, να του δώσει 300 κιλοβατόρες το μήνα και να του δώσει έκπτωση στον βραφονιπιακό σταθμό να πηγαίνει το παιδί του. Αυτά είναι στην ανεργία. Είναι συγκεκριμένα. Μη σε καρδιολόγιο, ακόμα ένα κακό ελάττωμα. Ότι είμαστε συγκεκριμένοι. 1, 2, 3, 4, 5. Όσο αφορά την ανεργία. Όσο αφορά για τον επίσης άνεργο, το επίδομά του, αυτό που βάζουμε εμείς στις πρώτες 100 μέρες, στα 461 ευρώ, συν να δίνει στους μακροχρόνιους ανέργους, στη δεύτερη σας ερώτηση, το 75% πάνω από 2 χρόνια, είναι ότι τους δίνουμε ακόμα ένα χρόνο επίδομα. Το γνωρίζετε. Ένα. Και λύθηκε το πρόβλημα. Όχι, καθόλου. Τίποτα. Με τα προηγούμενα σας είπα, λύθηκε το πρόβλημα. Συν ότι καταργείς τον εποχικό με τον κοινό, καταργείς τα 400 ημερησίες επιδόματα, τα οποία φτάνουν ανεργίας για την προηγούμενη τετραετία, εγκληματικό που πέρασε η Δήμαρα με τη Νέα Δημοκρατία μαζί τον νόμο αυτόν, που τον καταψηφίσαμε τότε μέσα, σε την επιδότηση τη πρόληψη των μακροχρόνων. Δηλαδή να μην έχουν κάνει επίδομα να στηριχτούν και το λέτε εγκληματικό. Εγκληματική πράξη αυτή. 761 πρέπει να του δίνει, θα του δίνει τα 461 ευρώ, θα του δίνει 2 χρόνια παραπάνω και θα τον βάζει στη διαδικασία, όχι με όρου για να παίρνει. Συν θα το εξασφαλίσει αυτό που σας είπα, φως, νερό, τηλέφωνο, μετακίνηση και πρόσβαση στο δημόσιο θέμα για τον πολιτισμό που είναι η αριστερά, που είναι συμβιβασμένη το ίδιο, συν τον βραβονιπιακό σταθμό που είπατε όσον αφορά το πάτερμα της πρώτης ερώτησης. Το τρίτο. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν θα γίνει αν πραγματικά δεν μπορέσεις σε αυτή τη βάση εδώ να δημιουργήσεις συνθήκες οι οποίες έχουν να κάνουν. Πέρα από τον ανεργό, και εκεί είναι η απάντηση στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ την ημέρα αν εξετάζω 100 άτομα, εγώ τρέμω να γράψω φάρμακο τώρα. Και γιατί τρέμω να γράψω φάρμακο? Γιατί δεν έχει τη συμμετοχή του 1 ή 2 ευρώ να πληρώσει. Όχι επίσκεψη. Το 1 με 2 ευρώ η διαφορά. Αν λοιπόν δεν δημιουργήσεις κοινωνική ασφάλιση με δημόσιο καθοληπτικό αναδιανεμητικό, δεν εισπράξεις τα βεβαιωμένα, δεν ασφαλίσεις τα states, δεν εγγυηθείς το 20% του τάξιμου μισθού, αν δεν κάνεις την επικουρική που είναι τελειώδη. Λεφτά υπάρχουν. Επαναλαμβάνεται το Πασόκ το σύνθημα. Τα κάνετε όλα αυτά. Λεφτά υπάρχουν. Αν δεν καταργήσεις. Θα πιάσουμε από τη θάλασσα να κυνηγάμε τα καράβια που μεταφέρουν τσιγάρα. Και δεν βάλεις ειδικούς φόρους στα ασφαλιστικά από τα τυχερά. Αν δεν βάλεις τέλος στη φοροδιαφυγή. Αν δεν πάρεις τα κλεμμένα ένα δις από τα ομόλογα. Αν δεν κάνεις ένα αποτελεσματικό σύστημα το οποίο να λέει όχι στην αδήλωτη εργασία. Και αν δεν ασφαλίσεις τα στέιτς, τις ελαστικές μορφές, τον ενοικιαζόμενο ξεπουλημένο εργάτη, δεν κάνεις τίποτα. Όσον αφορά του κυρίου Σταματάκη, που είναι ένας όρθιος, γηγενής και ηθικός άνθρωπος, εγώ δεν απαντάω όπως απαντά αυτός. Ένας άνθρωπος πραγματικά της αριστεράς, ασχέτως αν τελικά το κόμμα του, έτσι, αυτό το κόμμα τον πρόδωσε. Είναι ένας άνθρωπος. Δεν είπα εγώ ποτέ το κόμμα μου με πρόδωσε. Ένας άνθρωπος ηθικότατος. Δική μου άποψη είναι αυτή. Εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος ηθικότατος, ο οποίος είναι σήμερα μπλεγμένος σε δεξιά συμπλέγματα. Πουθενά, καθόλου δεξιά συμπλέγματα. Σε δεξιά συμπλέγματα και θα τα δει τώρα και με τα πρώτος πυλώνας. Και θα τα δει τώρα. Και να μην μπούμε στη Βουλή και το κουκουέ εσωτερικού δεν μπήκε στη Βουλή, στη λέλαπα του Πασόκ. Το Πασόκ και ο λαϊκισμός καταστρέψανε την Ελλάδα. Ο ηθικός κύριος Σταματάκης θα τα δει τώρα με τα αποτελέσματα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσει η Δημάρ. Δεν είναι το πλήρωμα που κανείς βουλευτής δεν τσακολουθεί. Δεν είναι το πρόβλημα ο Κουβέλης που φτάσει στο σημείο να πούμε να είναι ο Μπαλαντέρ από πρόεδρο της Δημοκρατίας και να παίζει ο Κουβέλης. Εσείς τα λέγατε αυτά, δεν τα λέγατε αυτά. Δεν φταίει ο Κουβέλης. Δεν φταίει ο Σταματάκης. Να δηλώνει ότι δεν θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φταίει αυτό το κόμμα με τους μπίστηδες. Φταίει αυτό το κόμμα με τις ρεπούσιδες. Στο Πασόκ είναι. Οι ρεπούσιδες δεν είναι μαζί μας. Φταίει αυτό το κόμμα. Φταίει αυτό το κόμμα με τον Βασίλη τον Οικονόμου που είχαν και τον βάζανε στην πολιτική γραμματεία. Μαζί σου ήταν Οικονόμου, Μισελογιαννάκη, Βουβούρη. Καθένας απολογείται για τον εαυτό του. Και ο Μητσολογιάννης μνημόνιο δεν ψήφισε, ενώ ο Σταματάκης που είχε αριστερή ιδεολογία ψήφισε. Όχι, ο Σταματάκης λέει ότι θα είχαμε μνημόνιο και δεν θέλω το κακό μνημόνιο. Μα δεν ήμουν βουλευτής εγώ ποτέ για να ψήφισω. Να είσαι τι είπα λοιπόν ηθικός ο Σταματάκης. Είναι ένα. Δεν πήρα ποτέ κανένα. Εγώ δεν ήμουν ούτε στο Πασόκ τίποτα. Κύριε Σαζίν, είναι ένα εσύ σήμα. Εσύ και αντιδήμαρχος του Πασόκ. Ένας ειδικός. Και ο δημαρχιακός σύμβουλος του Πασόκ. Είναι, ειδικός άνθρωπος, ειδικός άνθρωπος με συμπλέγματα σήμερα δεξιών αποκλείσεων του κόμματος.
Θέλω να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος πιέζει. Είστε και οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές στο νομό Ηρακλείου. Θέλω να το πάρουμε ανάποδα δηλαδή τώρα το σχήμα, ξεκινώντας από εσάς κύριε Σταματάκη. Οι μέρες είναι ελάχιστες, είναι 11. Μεν. Ευτύχημα. Γιατί δεν θα ζαλίσουμε πολύ πράγματα. Υπό την έννοια που το θέτετε, έχετε δίκιο. Υπό την έννοια ότι δεν προλαβαίνουν να ακουστούν πολλά όμως, είναι ένα. Δυστύχημα, γιατί έπρεπε να ακούσουμε τον ελληνικό λαό. Ναι, εγώ διαφορώ πολιτικά με αυτό που είπε, ξεκάθαρα. Όχι. Δυστύχημα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Αλλά για να μιλήσουμε πρέπει να έχουμε προτάσεις, κύριε Σταματάκη. Κύριε Σταματάκη, έχω 100 προτάσεις. Τι καλείτε τον πολίτη να. Τι του θέτετε υπόψη του. Προσερχόμαστε στην κάλπη την επόμενη Κυριακή. Και γιατί να επιλέξει τη Δημάρ. Πρώτα. Τους πράσινους Δημάρ. Θα πρέπει να μην επηρεάσει την κρίση του ο φόβος. Όλα αυτά που επαγγέλλεται ο Σαμαράς δεν είναι ούτε στέκονται στην πραγματικότητα. Δεν κινδυνεύουμε να φύγουμε από την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι επικοινωνιολόγων που το χρησιμοποιούν και οι μεν και οι άλλοι αποδέχονται για να καταγγείλουν. Το πρώτο, δεν πρέπει να αποφασίσουμε έχοντας το άγχος του φόβου. Το δεύτερο, δεν πρέπει, επειδή οι συνθήκες είναι κοινωνικά δύσκολες, να πάμε στην κάλπη και να ψηφίσουμε υπό το κράτος της οργής. Γιατί μετά θα μετανιώνουμε και δεν θα ξέρουμε γιατί. Η κατάσταση είναι δύσκολη, άρα θέλει σύνεση, θέλει να ξαναχτυπήσουμε αυτό που ξαναδημιουργείται, το δικοματισμό, γιατί ο δικοματισμός και η απόλυτη εξουσία του ενός ή του άλλου κόμματος, οι αυτοδυναμίες φέρανε την Ελλάδα εδώ. Να σκεφτούμε ποιο είναι το δημοκρατικό τόξο, να σκεφτούμε πού συμφωνούμε και πού μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί και να υπάρξουν κυβερνήσεις συμμαχικές με συγκεκριμένο σκοπό και πρόγραμμα. Και αυτό προτείναμε στο ΣΥΡΙΖΑ που το κλώτσισε και είπε αυτό το περίφημο πρόγραμμα που το διαβάζω και αν ήθελα, δηλαδή το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, γελάω. Το δωρεάν ρεύμα είναι 198 ανά οικογένεια ευρώ το χρόνο και ο Τζεγέρογλου δίνουν 200 ευρώ για το πρόγραμμα αυτό που το πήραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα λοιπά. Δηλαδή λέει πράγματα που σκαμπάζουν στο μάτι και δεν έχουν ουσία και ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί και πρέπει να αναπτυχθεί. Θα φέρω ένα που δεν είναι προεκλογικό παράδειγμα. Λέμε στη Νότια Κρήτη υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Μια σοβαρή και σωστή κυβέρνηση θα προετοίμαζε από τώρα και το επιστημονικό και το εργατικό προσωπικό, άσχετα αν έρθουν ξένες εταιρείες να εξορίξουν, γιατί εμείς δεν έχουμε ούτε τα λεφτά ούτε την τεχνογνωσία, αλλά θα πρέπει να το προετοιμάζουμε. Αυτό το πράγμα έκανε η Νορβηγία το 2012, η Δανία για να δημιουργηθεί σε 7 χρόνια 150.000 εργασίας αρχίνησε με επαγγελματικό προσανατολισμό από τα σχολιά και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το παίζει ή αυτοί ή εμείς ή εμείς ή οι άλλοι, δηλαδή διχάζει την κοινωνία, χρησιμοποιεί επιχειρήματα άλλα. Θέλουμε επιχειρήματα συνένεσης. Μάλιστα. Κύριε Δαμαβολίτη. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Σταματάκης, που συμφωνώ απολύτως και έχετε πλήρη γνώση, γιατί στην πορεία του καθηγητή του Νίκου Λιγερού που κάνει μεγάλο αγώνα για τη θέσπιση της ΑΟΣ, είσαστε αρρωγός, κύριε Ζαχίν, και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Συμφωνώ απολύτως ότι για να γίνει, για να φτάσουμε στο σημείο της απολαβής πρέπει να υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο προεργασίας. Μέσα στα σημεία τα βασικά που εξήγηλε ο κύριος Σαμαράς από το Ζάπιο, ένα από τα βασικά ήταν η θέσπιση της ΑΟΣ. Και ρωτώ, αν είχαμε κάνει θέσπιση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δεν θα είχαμε διανύσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα χρόνου σύν τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτό το βαδισμό και τώρα να είμαστε σε διαφορετική θέση? 100.000 θέσεις εργασίας έχουμε με ένα σταθμό υδροποίησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς μπορεί να αλλάξει η μπάγκα. Σύμφωνα με τον νόμο των υδρογονανθράκων του 1995,
Το 5% από τα κέρδη των υδρογονανθράκων πάει στην περιφέρεια. Αν λάβουμε υπόψη την έγκριτη μελέτη της Deutsche Bank, που είναι επενδυτικός σύμβουλος σε πάνω από 100 πετρελαϊκά συμβόλαια και βγάζει έτσι χοντρά στα 427 δισεκατομμύρια δολάρια τα κέρδη των υδρογονανθράκων, προσέξτε, από φυσικό αέριο, έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι τα πετρέλαια πέφτουν, αλλά το φυσικό αέριο είναι η ενέργεια του μέλλοντος. Δεν θα είχαμε διανύσει ήδη ένα μεγάλο διάστημα και θα είχαμε ωφέλη? Δεν θα είχαμε πάρει αυτά τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έχει πάρει η Κύπρος από τα μπόνους υπογραφής? 200 εκατομμύρια ευρώ κόβεις από την υγεία και δεν έχουν να πάρουν τα βασικά. Δεν θα μπορούσε να τα έχει κερδίσει? Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία δεν γίνανε. Και επειδή πολύ σωστά μίλησε για προετοιμασία, φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να προετοιμαστεί από τώρα το κλίμα στις τεχνικές σχολές, στα ΕΠΑΛ και τα λοιπά και τα λοιπά, που να γίνει προετοιμασία. Και κλείνω με αυτό. Χθες το απόγευμα ήμουν στο Τυμπάκι. Εκεί λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τα οικόπεδα, τα φιλέτα τα οποία υπάρχουν από το αεροδρόμιο Τυμπακίου, πάνε να τα πουλήσουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αγοραστές που είναι σκοτεινές οι διαδικασίες. Μήπως άλλοι ετοιμάζονται για το νότο της Κρήτης εν όψη ενδεχομένως τέτοιων επενδύσεων? Μάλιστα. Κύριε Μιχαλογιαννάκη. Απλά πράγματα. Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πολιτική βούληση για να πάρουμε τα χρήματα, απάντηση στον κύριο Σταματάκη που είπε ότι δήθεν υπάρχουν. Τα χρήματα αυτά για να υπάρξουν θέλει Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πολιτική βούληση με ονοματεπώνυμο, είπα και τα ονόματα. Πρώτον. Δεύτερον, τώρα βρέχει. Το νερό το πήρες. Το σπόρο το πήρες. Όχι, τον εισάγεις. Τι άλλο εισάγεις? Το λίπασμα. Αν είχες μια βιομηχανία με λιπάσματα, με σπόρους, κύριε Σαχίνη, το αγροτικό θα έχει λυθεί στην Κρήτη. Η παραγωγική ανασυγκρότηση στο βιομηχανικό, κατασκευαστικό, ενεργειακό, αγροτοδιατροφικό τομέα. Δηλαδή αυτοί οι πέντε πυλώνες είναι το πρώτο προαπαιτούμενο συγχρόνως με την πολιτική που σας είπα, με ονοματεπώνυμο που θα βάλεις. Αλλά για να τα κάνεις, κύριε Σαχίνη, αυτά δεν πρέπει να έχεις καμία δέσμευση και καμιά ομοιρία με όλα αυτά τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω. Και δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, δεν θέλω να συγγνώμη για την υπεροψία μου, αλλά φοβάμαι ότι σε επίπεδο συμφερόντων είμαστε ακόμα ανάδελφο.